Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Εξοικονομώ για Κατοικίες, το οποίο από ό,τι φαίνεται έχει ήδη κεντρήσει τον ενδιαφέρον των πολιτών, ιδιοκτητών ακινήτων. Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στις 12 Ιουνίου, όπου θα ξεκινήσουν και οι αιτήσεις. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά και η προθεσμία είναι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Πραγματικά το πρόγραμμα ανοίγει στις 12 Ιουνίου. Όπως είπατε πολύ σωστά, υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον και τώρα που υπάρχει μια κίνηση και έχει γίνει πλέον ενημέρωση και από τα κανάλια και τα μίντια ότι θα ανοίξει το πρόγραμμα, υπάρχει όντως ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόγραμμα το κλασικό Εξοικονομώ και αυτό το λέω γιατί πλέον έχουν βγει και θα βγουν και άλλα δύο Εξοικονομώ. Το Εξοικονομώ για νέους, το οποίο ήδη τρέχει, το οποίο είναι ανακοινίζω Εξοικονομώ, και το Εξοικονομώ για κοινά σπίτια, το οποίο κάποια στιγμή περιμένουν όλοι γι' αυτό. Οπότε επανέρχομαι στο κλασικό το Εξοικονομώ στις 12 Ιουνίου, το οποίο θα ανοίξει. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, περιλαμβάνει τις εργασίες τις οποίες ενεργειακής αναβάθμισης που όλοι γνωρίζουμε, κουφώματα, θερμομόνωση, θέρμανση, ηλιακός, έξυπνο σπίτια, smart home, εσκίαση κτλ. Βασική προϋπόθεση να υπάρχει ενεργειακό πιστοποιητικό ΙΤΑ έως ΓΑΜΑ για το ακίνητο και ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου. Είναι οι ενεργειακές κατηγορίες. Όσο πιο παλιό το σπίτι, τόσο πέφτουμε στην κατηγορία ΙΤΑ. Όσο πιο καινούργιο το σπίτι, δηλαδή παλιό εννοώ ένα σπίτι πρώτου 80 ή πρώτου 85, χωρίς να έχει κάνει σημαντικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, σχεδόν βέβαιο είναι ότι πέφτει στις τελευταίες κατηγορίες. Που αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι παίρνουμε περισσότερα μόρια. Που αυτό σημαίνει ότι οι πιθανότητες ένταξης στο πρόγραμμα είναι πάρα πολύ ψηλές. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτό το πρόγραμμα είναι εξαιρετικό για τα παλιά σπίτια που χωρίς ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά και για τα χαμηλά εισοδήματα. Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες με πλήρη κυριότητα, επικαρπία και ψηλή κυριότητα, ενώ αφορά μονοκατοικίες και διαμερίσματα για ιδιοκτήτη πρώτης κατοικίας, ενοικιαζόμενη κατοικία και δωρεάν παραχωρούμενη. Η επιδότηση φτάνει το 40 έως και το 75% βάση του εισοδήματος του ιδιοκτήτη, με μπόνους 10% για πολυκατοικίες. Όσον αφορά το εισόδημα, όσο ψηλότερο είναι αυτό, τόσο μικρότερη θα είναι η επιδότηση, με ανώτατη δαπάνη ως 220 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Το ποσοστό επιδότησης καθορίζεται από το εισόδημα. Τέλος, το συγκεκριμένο πρόγραμμα Εξοικονομώ για Κατοικίες καλύπτει αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα ψύξης θέρμανσης, ηλιακό θερμοσύμφωνα, αναβάθμιση φωτισμού και έξυπνα συστήματα ενέργειας. Αφενός το πρόγραμμα γνωρίζουμε ότι ευνοεί τα παλιά σπίτια, δίνοντας παραπάνω μόρια. Αφετέρου θα ήθελα να φέρω ότι τα πιο παλιά σπίτια, στην περίπτωση που χρειάζονται μια τακτοποίηση, τα κόστη πέφτουν, τα πολυοδομικά κόστη. Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στα σπίτια πρώτου 83, ανεξαιρέτου όγκου αυθαιρεσίας, το πρόστιμο είναι μόλις 250 ευρώ. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία για αυτούς που έχουν παλιές αυθαιρεσίες σε παλιά σπίτια,